Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Ανοπέα Ατραπού. Χρόνια πολλά σε όλου του Δημήτριδε και στι Δημητρούλε. Ε, γιορτάζει σήμερα ο Άγιο Δημήτριο, ο προστάτη τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μα, όπου σαν σήμερα απελευθερώθηκε από το τουρκικό ζυγό με μια περίεργη ιστορία, την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να την πούμε πάλι. Έχουμε κάνει βέβαια παλιότερα εκπομπή σε αυτό. Ήταν στο κανάλι που είχε πέσει το προπροηγούμενο. Νομίζω ότι την έχω σηκώσει στο Πράιτον. Αν όχι, θα ψάξω να τη βρω ή θα κάνω καινούρια. Έχουμε και αυτή την ευκαιρία. δεν έχουμε Και αυτό που θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι ε, βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι στη χθεσινή πολύ δύσκολη εκπομπή πραγματικά η χθεσινή εκπομπή δεν ξέρω αν κάποιοι την πήρατε σαν πλάκα αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολη εκπομπή εγώ περίμενα ότι θα καταποντιστεί η εκπομπή για να σας πω την αλήθεια, αλλά ποτέ δεν έχω για κριτήριό μου ούτε τα views ούτε τους ε, συνδρομητές παρόλο που βέβαια αυτά ε, κάνουν ας πούμε, το παιχνίδι να γυρίζει στο YouTube. Αλλά <coughs> ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν, αν, ας πούμε, θέλω να με αυστηρώσουμε τον εαυτό μου, μπορεί να μην ευχαριστιέμαι εντό εισαγωγικών από το, τον όγκο των συνδρομητών που είδανε αυτή την εκπομπή, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι τέτοιο, τέτοια αναλογία ευχαριστηρίων για αυτή την εκπομπή που αισθάνομαι πολύ περήφανος γιατί είμαι ένα από εσά και εκφράζω αυτά που θέλετε να πείτε σε όλου και ειδικότερα σε αυτού που παίζουν με την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, ε, Άνθρωποι οι οποίοι είναι μασονοκρατούμενοι και όχι μόνο. Αναρωτηθείτε μόνο το εξή. Αναρωτηθείτε μόνο το εξή. Και δεν το λέω για να μπω, να κάνω μπιφ σε κανέναν, σα το είπα. Έχω αποστασιοποιηθεί. Ψάξτε λίγο τις παρουσίες του χώρου της αναζήτησης, του ελληνικού χώρου της αναζήτησης, με παράλληλες παρουσίες ανθρώπων στις λέσχες Ρόταρη. Αυτό και μόνο και θα σας ανακαλύψει μια καινούργια προοπτική. Πριν από λίγες ώρες έχει απελευθερωθεί η συνδρομητική εκπομπή. Όσοι είστε συνδρομητές και είστε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό μάθατε λίγο πώς κινούνται οι μασόνες με τις μυστικές εταιρείε και λίγο για την ιστορία του μεγάλου μας κατασκόπου, του Λάλας, το οποίο έπρεπε να το έχουμε ένα άγαλμα, αλλά οι προδοτικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, τον πετάξανε σαν κρέα στα χέρια των ΗΠΑ. Πάμε τώρα. Ε, κάποιοι, και είναι κατανοητό αυτό. Θα πούνε ότι έλα μωρέ τώρα πάλι τα γίδια και τα πρόβατα. Πάλι μα λε ότι επιβεβαιώνεσαι για τέτοια πράγματα. Σκοπό μου δεν είναι να επιβεβαιωθώ. Σκοπό μου είναι να σα αναφέρω ε, κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με, την, με τις πληροφορίες που περνάνε από τα χέρια μου, από τα αυτιά μου, από τα μάτια μου, από τη διέστηση της ζωής μου, ας το πούμε έτσι. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με συνδράμετε με ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι όσοι είστε καινούργοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, συγκεκριμένα σήμερα γύρω στις 4 η ώρα το, το, απόγευμα, ε, αναπαρήχθη μια στο Twitter και στο YouTube, αναπαρήχθη μια ομιλία του Βλάντιμιρ Πούτιν. Η ομιλία αυτή αναπαρήχθη από διάφορα συγκεκριμένα πολυμέσα, ανακαλύφθηκε από ανθρώπους που πρόσκονται στον Τραμπ και ανακαλύφθηκε από, και αποκαλύφθηκε σε, σε εμάς από ανθρώπους που είναι γνωστοί ε, πώς να το πούμε ο Γκέμπελς του Πούτιν και όχι μόνο αλλά είναι αποδεκτό και είναι κάτι που προέρχεται και από την πρόκθεση, εκπομπή σχετικά με τη δρόμη και η βαλίτσα και τέτοια πράγματα όπου σήμερα έχουμε ένα απίστευτο μια απίστευτη ανακοίνωση από αυτόν τον κατάπτυστο στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίο γεννάει και λέει στη Ρωσία ότι κρινιάζεται για την Ουκρανία, γιατί προφανώ θέλετε εσεί να φτιάξετε τη βρώμικη βόμβα. Και παράλληλα υπάρχει μια δήλωση αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι πάρα πολύ, ένα ολόκληρος ολόκληρο εδώ πέρα στην ελληνική εναρκτική αναζήτηση, υποστήριζε ότι αυτό ο άνθρωπο δεν θα έχει ούτε μία ώρα ζωή ω πρόεδρο των ΗΠΑ και μιλάμε για τον Τζο Μπάιντεν που ναι, χάνεται στον κήπο από εδώ από εκεί. Κακό ή καλό, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι τα γυρατιά. Υπάρχει πολύ άνοιγμα και πολύ αλτσχάιμερ. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπο αυτό είπε ότι αν γίνει χρησιμοποίηση από τη Ρωσία τη βρώμικη βόμβα, τότε τα πράγματα θα εξελιχθούν σε πολύ σοβαρό επίπεδο. Ελάτε όμω να δούμε τι ανακοίνωσε, γιατί σα το είπα και σα είπα ότι ανακοίνωσε ότι θα γίνει πόλεμο και επανέρχεται με κάτι σημαντικότερο από όλα. Ποιο, ο Ρώσο πρόεδρο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ιεραρχικά είναι ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσία. Βέβαια, στη θέση του ενό όηγου είναι τα λοιπά κτλ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παρακολούθησε σήμερα μια άσκηση η οποία ήταν η στρατηγική πυρηνική δύναμη τη Ρωσία όπως ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΡΙΑ, αυτό σημαίνει ότι από τι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσία, αυτέ που είναι οι λεγόμενε πυρηνικέ, κάνουν μια άσκηση. Υπό την επίβλεψη του Πούτιν, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικέ εκτοξεύσει βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων τύπου κρούζ. Έτσι. Τα tu 95 MS, τα TU προέρχεται από τα προνήμια τη λέξη του Πόλευ, χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση πυράβλων κρούζ από αέρο, παράλληλα ο διπυρωτικό πυράβλο ICBM. Γιάρς από το κοσμοδρόμιο του Πελέτσκ, και ο βαλιστικό πύραυλο Σινέβα από τη θάλασσα του Μπάρεντ εκτοξεύτηκαν στο πεδίο δοκιμών Κούρα στην Καπτσάνσκα. Είναι μια περιοχή πάνω στη βόρεια Ρωσία και είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι εύκολο να την προσεγγίσει. Ε, Όπω αναφέρει και το Κρεμλίνο μέσα από το Ρία, τα καθήκοντα που προβλέπονται κατά την εκπαίδευση των δυνάμεων στρατηγική αποτροπή ολοκληρώθηκαν πλήρω. Όλοι οι πύραυλοι έφτασαν στου στόχου του, επιβεβαιώνοντα τα καθορισμένα χαρακτηριστικά όπως ανέφερε το Κρεμλίνο και εδώ έχουμε μια επιπρόσθετη ανακοίνωση, την οποία την ανακοινώνει ένα φερέφωνο, είτε με καλή είτε με κακή ε, άποψη του Τραμπ και είναι υπονομαζόμενη Σάρα, έχει πάνω από ένα εκατομμύριο followers, η οποία αναφέρει ότι όπως ανακοίνωσε ο Σόγου, κάτω από την καθοδήγηση του Πούτιν, κάνω μια ελεύθερη μετάφραση, η εκπαίδευση ήταν αποδεκτή για να αποδώσει σε όλο τον κόσμο ένα μαζικό ε, χτύπημα πυρηνικό σε, σε, αντίθεση με οποιαδήποτε επιτιθέμενη ενέργεια της δύση προς τη Ρωσία. Η προσεδάφιση του βαλιστικού πυράβλου Σινέβα από, από, υποβρύχιο, από τη θάλασσα του Μπάρεντς, ε, είναι αυτή που βλέπετε κάτω στο βίντεο και υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχει ανακοινώσει και το έχει σηκώσει και το ρία και δείχνει όντω ένα υποβρύχιο να έρχεται στο ύψο περίπου τη επιφάνεια θάλασσα και από εκεί να φεύγει ένα βαλιστικό πύραβλο συνέβα. Ο οποίο αυτό γίνεται στη θάλασσα του Μπάρεντ, που είναι μια κλασική περιοχή στην οποία τα υποβρύχια τη Ρωσία κάνουν εκπαιδεύσει. Πέρα από αυτό, κατά τη διάρκεια τη εκπαίδευση, ελέγχθηκε το επίπεδο ετοιμότητα των στρατηγικών οργάνων διοίκηση και ελέγχου και δεξιότητε τη ηγεσία και του επιχειρησιακού προσωπικού. Τι σημαίνει αυτό, ότι είδανε τι αντίμετρα μπορούν να έχουν σε τυχόν ηλεκτρονικό πόλεμο και είναι διαδικασίε οι, οι οποίε γίνονται λίγο προτού ετοιμαστεί ένα χτύπημα ή μια απόκρουση ενός χτυπήματος. Η... Στις 19 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, πέντε μέρες προτού γίνει η επίθεση στην Ουκρανία, πάλι υπό την καθοδήγηση του Πούτιν, είχαν πραγματοποιηθεί ξανά ασκήσεις των ρωσικών δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής με εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων. Αυτά γίνονται απόρρια όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν στη Ρωσία, και τα προβλήματα αυτά έγκονται στο γεγονό ότι έχουν φάει σχεδόν όλο το απόθεμα των πυράβλων που έχουν και ότι θέλουν 5 με 7 χρόνια για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο που ήταν προηγουμένω που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν όποια υπερδύναμη. Βέβαια, το Υπουργείο Εθνική Άμυνα τη Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχουν αυξήσει του ρυθμού, άρα θα είναι λιγότερη περίοδο. Πάντω, μπορεί να φτιάξει 30 ξέρω, το μήνα και να ξοδεύει 600. Όπω ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Άμυνα, οι ασκήσει αυτέ είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα για να ελεγχθεί η ετοιμότητα των οργάνων αυτών, αλλά οι συνθήκε το έφεραν να γίνουν τώρα και οι στρατηγικοί αναλυτέ στο εξωτερικό λένε ότι προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει περίπτωση το επόμενο πενθήμερο, έτσι πενταήμερο να το πούμε έτσι, δηλαδή ουσιαστικά 27, 28, 29, 30, 31, να γίνει κάποια επιθετική ενέργεια πρώτη. Νοεμβρίου που είναι Τρίτη, μια κρίσιμη ημέρα η οποία μπορεί να γίνει κάποια κίνηση όπω λένε, κύκλοι στο εξωτερικό στην Αγγλία και στι ΗΠΑ. Στι ασκήσει συμμετείχαν οι δυνάμει και τα μέσα των αεροδιαστημικών δυνάμεων τη νότια στρατιωτική περιφέρεια, των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων του Βορείου Στόλου και του Στόλου τη Μαύρη Θάλασσα. Ε, όπω είπαμε, υπήρχαν πλάνα τα οποία τα σήκωσε από το λογαριασμό του η ΣΑΡΑ. Και επιπρόσθετα ο αρχηγό του επιτελείου Βαλερή Γερασίμοφ είπε στον Πούτιν πως οι άσκες περιέλαβαν διευερωτικού πυράβλου Γιάρ, υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη του πόλευ. Ε, Το Γιάρ δεν τον είδαν. Και υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με, το, με τον Ερντογάν ότι εμεί είδαμε να φεύγει ένα πυράβλο, αλλά δεν είδαμε που έπεσε ο πυράβλο. Είπαν ότι έπεσε στα ανοιχτά της Σινόπη. Επίσης είδαμε ε, μια μορφή πυράβλου που πλησιάζει πάρα πολύ τις λεγόμενες ρωσικέ πυραυλικές μορφές. Κάποιοι σήμερα, ειδικότερα στο Sky, κάποιοι στρατηγοί και κάποιοι υπτέρρχοι είπαν ότι αυτά, αυτή η πυραυλή μοιάζουν να είναι αμερικανικής κατασκευής. Αν ήταν αμερικανική κατασκευή, τότε θα υπήρχε πρόβλημα μεταξύ Ρωσία και, και Τουρκία. Εδώ φαίνεται όμω. Ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω ότι πήρα βλέπει αυτοί το κουφάρι του είναι ρωσική προελεύσεω με τα κυκλώματα να υπάρχουν από συγκεκριμένε χώρε είτε από Γερμανία είτε από Αυστρία. Η ανακοίνωση αυτή, η οποία περιλαμβάνει και ομιλία του Πούτιν, μα κάνει να τρομάζουμε ειδικότερα το γεγονό ότι συνήθω ο Πούτιν. Σαν ένα άλλο Χίτλερ, ο Χίτλερ ήθελε την ίδια μέρα ακριβώ να γίνονται επιθέσει στι χώρε που μπαίνει. Ε, εννοείται σαν Κυριακή, κάτι τέτοια. Την ίδια μέρα ακριβώ μπήκε στην Ελλάδα, την ίδια μέρα μπήκε στο Βέλγιο, την ίδια μέρα μπήκε στην Ολλανδία. Νομίζω όλε ήταν Κυριακή. Ο Πούτιν πάντοτε λίγο πρωτού κάνει μια άσκηση, μια επίθεση, κάνει μια άσκηση. Γι' αυτό και οι στρατιωτικοί αναλυτέ εκεί στι 18 με 19 Φεβρουαρίου λέγαν ότι σε 5 6 μέρε θα κάνει η επίθεση στην Ουκρανία όπω και έκανε. Αυτό που φαντάζει τρομακτικό είναι ότι ενώ το, το, το range, ας πούμε, η εμβέλεια ε, του Πούτιν στα οπλικά συστήματα είναι απίστευτη και μπορεί να έχει και αποτροπή που να μην είναι πυρηνική, διαλέγει τώρα 5-6 μέρε θεωρητικά πρωτού από την 1η Νοέμβρη ε, να κάνει τι, να κάνει μια άσκηση στα πυρηνικά. Στι 24 του μηνό, δηλαδή προχθέ, περάσαμε στον κλείσαμε τον 8ο μήνα και μπήκαμε στον 9ο μήνα και κάποια στιγμή βλέπω I see dead people, I see people that they say that Christos is an asshole, α το πούμε έτσι. Οπότε να σου το πω πολύ απλά, βλέπω, βλέπω νεκρού ανθρώπου, βλέπω ανθρώπου που με λέγανε μαλάκα, όταν του έλεγα ότι ο Πούτιν θα τραβήξει αυτόν τον πόλεμο αρκετά χρόνια, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί. Ή για να το πούμε πολύ απλά, γιατί οι αδελφότητε βοηθάνε πάρα πολύ την Ουκρανία εναντίον τη Ρωσία. Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή ποιο βοηθάει ποιον. Θέλω να μείνετε στη χθεσινή εκπομπή όπου πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Ελλάδα η Τέφρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό πρέπει να μεταλαμπαδέψετε και στα παιδιά σα που σήμερα και αύριο θα έχουν τι γιορτέ. Νομίζω αύριο είναι και η παρέλαση στην Αθήνα, η μαθητική. Και. Πώ θα στι 28 του μηνό, στην Παρασκευή θα δούμε και την παρέλαση τη στρατιωτική στη Θεσσαλονίκη. Στην οποία πληροφορίε μου λένε ότι θα εμφανιστούν και κάποια άρματα μάχη από τα καινούργια γερμανικά. Έχουμε καινούριου φίλου, όπω έλεγε και ο Δήμο Ταρένιο. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Ήρθαν εδώ πέρα να μα βοηθήσουν, ήρθαν να πάρουν 6-7 δισεκατομμύρια. Δεν του φτάνουν τα τοκοχρεωλήσια που πληρώνει η Ελλάδα κάθε φορά στα δάνεια που έχει πάρει. Θέλουν να δώσουν 6-7 δισεκατομμύρια για να κάνουν update τα άρματα μάχης κτλ. Πάνω σε αυτό το κομμάτι να σα πω ότι υπήρξε μια ομιλία χθε από τον Ακάρο. Ο Ακάρο αυτή τη στιγμή αρχίζει και γίνεται ο μέντορα του Ερντογάν, ο οποίο ο ακάρπετα τι περισσότερε μαλακίε σε σχέση με τον Ερντογάν. Και αυτό που πέταξε εχθέ είναι ότι ετοιμάζονται να κάνουν το εθνικό μαχητικό. Και τρομάξαν κάποιοι εδώ πέρα μέσα, κάποιοι καρεκτροκένταβροι που ασχολούνται με το αν ξέρετε ότι μα χάλτησε η Μενεγάκη κτλ. Κυρίε και κύριοι, εδώ και 9 με 10 χρόνια είχαν πει ότι θα κάνουν το εθνικό άρμα, το, οποίο το, εθνικό, το εθνικό άρμα τη Τουρκία, το οποίο το προπολογίζαν ότι θα είναι έτοιμο το 2015 Περάσανε 12 χρόνια, σαν σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου του 2010, όταν ο τότε αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας αποκάλυψε ότι η Τουρκία θα φτιάξει το εθνικό άρμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερα δοκίμια, τα οποία είναι μόνο το κουφάρι, χωρίς να έχει μέσα οπλισμό, χωρίς να έχει το ένα, χωρίς να έχει το άλλο. Είναι ήδη 7 χρόνια πίσω στο χρονοδιάγραμμα και αν κάνουμε έτσι, φανταστείτε το μαχητικό, το οποίο είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το άρμα. Μάκες, το περιμένουμε περίπου γύρω στο 2050 και μου θυμίζει αυτό το περίφημο τραγούδι των νομίζω είναι Ζάξεν Ερβανς που λέει In the year 2525 δηλαδή στο έτος 2525, μια πρόκληση που έχω να σας κάνω μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή και αφού όσοι είστε συνδρομητές έχετε δει και τη συνδρομητική, ψάξτε να βρείτε λίγο το τραγούδι In the year 2525 Πάρτε τους στίχους, βάλτε τους στο Google Translate, πατήστε το Translate. Κάπως έτσι κάνουν κάποια δουλειά αυτή τη στιγμή σήμερα στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης. Κατεβάζουν βίντεο και κάνουν Translate από το Google. Και πάρτε και δείτε λίγο ακριβώς τι λένε οι στίχοι αυτού του τραγουδιού στο έτος 2025-2025. Εάν φτάνουμε σε σημείο να φοβόμαστε τους Τούρκους που δεν έχουν τίποτα, όμως τους Ρώσους πρέπει να τους φοβόμαστε. Η Ρωσία έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει ο κόσμος και πριν από, νομίζω, 10 χρόνια, πρέπει να είναι, ή 11 χρόνια, ή 14, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι η επέτειος με τις μαύρες χείρες μέσα στο... Ε, μέσα στο κινηματογράφο, οι οποίε ήταν όλε με βόμβε και μπήκε μέσα οι σπέτσνα και τους σκοτώσαν όλου, σκοτώσαν όλε και τα λοιπά. Και ήταν μια μεγάλη σφαγή. Δεν καταλαβαίνει από αυτά ο Πούτιν. Ε, μου στέλνετε κάποιε φωτογραφίε από κάποια χάπια ιωδίου και τέτοια πράγματα εγώ δεν έχω δείξει ποτέ και δεν συστήνω ποτέ σε κανέναν να αγοράσει φάρμακα. Μία-δύο φορέ σα έδειξα κάποιε βιταμίνε που παίρνω εγώ και εκεί πάλι το κάναμε την τρίχα τριχιά να τι παίρνει έτσι. Γεωβέτσι, κοκορέτσι με τζατζίκι. Είναι πάρα πολύ ωραία βιτα 12 με τζατζίκι, να το ξέρετε. Και η αβοκάντο σο έτσι είναι με τσατζίκι, Έτσι. Ο... Μην ασχολείστε πάρα πολύ. Σα κάνω μία. Ούτε πουλάω ούτε τίποτα. Επίση με τα χάπια ιωδίου, να τα κάνετε τι. Θα ήταν προτιμότερο να πάτε να πάρετε ένα με την Γκάιντερ να ξέρετε τι παίζετε εκεί πέρα μέσα και να το περάσετε λίγο από τα ψώνια που έχετε από τη λαϊκή, από τα νερά που έχετε μέσα στο ψυγείο και από αυτά τα περίφημα βούτυρα που δεν θα πω το όνομα, τα οποία μένουν αναλύωτα ακόμα και μετά από 8 χρόνια. Είναι πετρέλαιο. Είναι πετρέλαιο. Βάζετε στο ψωμί σα πετρέλαιο. Απλώ θα έχει καλή γεύση. Τώρα, η... επειδή κάποιοι πάντοτε με συνδέουν με καταστροφολογία και τέτοια πράγματα και εγώ θα σα πω πολύ απλά ότι είπα και ότι το σήκωσε και μια κοπέλα στο Instagram έκοψε κομμάτι από την εκπομπή και το έβαλε. Ότι εγώ δεν πρόκειται να σα τα πω πολλέ, ποτέ ε, Έλα, μωρέ. εντάξει, μωρέ, Θα πει ένα πύραυλο. Ε, εντάξει. Αυτά λοιπά. Εγώ σα λέω την αλήθεια. Για να φτάσουμε σε σημείο να γίνεται αντιπαράθεση στα επίπεδα προέδρων κρατών όπω ο Biden, ο Πούτιν κτλ., τα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Το 2022 είναι πραγματικά χρονιά μέσα, το τελειώσαμε και τα λοιπά. Ήδη έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση. Θέλουμε 5 μέρε να τελειώσει Οκτώβριο και 61 μέρε να τελειώσει αυτό το έτο. Άρα 66 μέρε από σήμερα για να τελειώσει το 2022. Και ειλικρινά δεν ξέρω, προετοιμάζοντα το στο μυαλό μου σιγά σιγά εκεί στι αρχέ Δεκεμβρίου, δεν ξέρω τι να σα πω για το αλμανάκι του 2023, αν πρέπει να σα τα πω όλα τα πράγματα και το τι προβλέπετε. Πριν από λίγο καιρό, και συγκεκριμένα μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και της ε, αναρρίχησης στο θρόνο του Καρόλου του Τρίτου, του Έλληνα βασιλιά του Καρόλου του Τρίτου, σας είχα πετάξει ένα μικρό ποντάκι, μια μικρή, ένα μικρό σέντανς που λέει «Κάτσε να δούμε πόσο καιρό θα είναι πάνω». Ο χρονοταξιδιώτης που μιλάει στο, στο Twitter και λέει «Έχω πάει και αυτά τα λοιπά», ορίζω ότι το τέλος του βασιλιά Καρόλου είναι το 2025 και βασικές κατευθύνσεις για το τι θέλω να σας πω για το Αλμανάκ του 2023 συν, ε, ε, έχουν σχέση με το πρώτο θέμα, το οποίο εύχομαι, εύχομαι, χτυπάω ξύλο και εύχομαι να μην χρειαστεί να το ξαναπιάσω στα χέρια μου, να το ξαναμιλήσω, να γίνουν όλα ειρηνικά στον πλανήτη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ένα τσαφ και ό,τι κανονίζουμε και όταν κάνει λέει, σχέδια, ο Θεός και μιλάμε για την πυρηνική καταστροφή, γιατί ο Πούτιν λέει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα παγκόσμιο πόλεμο πυρηνικού επίπεδου. Το ανακοίνωσε ο άνθρωπο, το ανακοίνωσε αυτό τα λοιπά. Το άλλο θέμα τη εκπομπή και παράλληλα το άλλο θέμα που θα κινηθούν όλα σε σχέση με το Αρμανάκι το 2023 είναι αυτό που σα έλεγα εδώ και καιρό ότι ο Κάρολο μπορεί να ανεβαίνει πάνω, αλλά ο Αντίχρηστο το 2025 μάλλον θα είναι ο Will M.I. Θα είμαι εγώ, ο William δηλαδή. Ε, οι ειδήσει είναι πολλαπλέ και οι ειδήσει έρχονται καταιγιστικά και πρέπει να σα κάνω μια, ένα μικρό slow motion. Ε, αν βλέπετε κάτι πολύ γρήγορα, χρησιμοποιούν το strobo light για να στα, σταθεροποιείτε το image και να μπορείτε να δείτε αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι το εξή. Ο Κάρολο κάνει για πρώτη φορά εδώ και περίπου 72 χρόνια μια πολιτική παρέμβαση από πλευρά του βασιλιά. Προ τη Βουλή των Λόρδων και ζητάει να καθορίζει ο εκάστοτε βασιλιά τον συμβούλιο των αντιβασιλέων οι οποίοι αντικαθιστούν τον βασιλιά στην περίπτωση απουσία του ή Θεμάτο υγεία. ήθιστε να είναι πάντοτε οι τέσσερι μεγαλύτεροι σε διαδοχή, σε ηλικία σε διαδοχή, και η βασιλική σύντροφο Παύλα Σύζυγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη βασιλική σύντροφο που είναι η Καμίλα και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι σαν, ε, σαν ε, αντιβασιλή ο πρίγκιπας Άνδριου, ο πρίγκιπας Χάρη, η πρίγκιπισσα Βεατρίκη και νομίζω και η μάνα η αδερφή της, η Μαργαρίτα, η μεγάλη κόρη της Ελισάβετ. Οπότε, αυτή τη στιγμή ο Κάρολος δεν θέλει να έχει τον Χάρη και δεν θέλει να έχει τον Άνδριου. Τον Άνδριου για τα γνωστά σεξουαλικά σκάνδαλα, αυτά που μπλέκουν μέσα και σατανισμό και 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 τα λοιπά. και παιδολαγνία και παιδε, αυτά, σαν τον τυπάω το 53χρονο με τη 12χρονη και για τον Χάρη τα γνωστά επειδή προτίμησε να κάνει σου αρέστη στο Χόλιγουτ και η βασίλισσα Αλισάβε τον έδιωξε από τους βασιλικούς τίτλους. Στη θέση του θέλει να βάλει άλλους ανθρώπου και παράλληλα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το πρόβλημα αυτό το ε, φέρνει στην επιφάνεια μια γαλλικών ε, πεπιθύσεων ε, που βγαίνει όμω στην Αγγλία εφημερίδα η Λεματίν. Η Λεματίν αναφέρει κάτι το οποίο το έχει προβλέψει και ο Νόστρε και το έχουμε προβλέψει και αρκετοί ότι δεν θα τη βγάλει καθαρή ο Κάρολο. Ο Κάρολο είναι ήδη 72 χρονών και έχει προβλήματα υγεία τα οποία θα σα τα εξηγήσω σε λίγο. Και γι' αυτό σα έλεγα στις, όταν έκανα τι δύο-τρει εκπομπέ σχετικά με τη στέψη του Καρόλου και αυτά ότι ναι, μεν θα στεφτεί βασιλιάς βασιλιά που κάποιοι λέγανε ότι δεν θα πάει καθόλου και ότι θα μπει ο Will MI κατευθείαν ότι θα πάρει τότε, δεν υπήρχε περίπτωση και δεν το κάνει αυτό πράγμα παραμένει. Και οι άλλοι ότι δεν θα κάτσει πάρα πολύ όπω ο χρόνο ταξιδιώτη μου θυμίζει αυτό την κοιλάδα το ρόδων και αυτά, ότι τρία χρόνια το πολύ για να φτάσουμε στο 2025 και σε αυτό το περίφημο Will M. I. τον Αντίχριστο, όποιος ο οποίο Αντίχριστο θα είναι ο William, θα είναι ο David Rockefeller, θα είναι ο David Rothschild κτλ. Η γαλλόφωνη εφημερίδα Le Matin αναφέρει το εξή. Βασιλιά Κάρολο, ανησυχία για την υγεία του. Οι γιατροί είπαν στο William να είναι έτοιμο εντό παρεθέσεω. Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Λεματίν. Προβλήματα υγεία φέρεται να αντιμετωπίζει ο βασιλιά Κάρολο III. Τρίτο. Ε, μάλιστα, όπω αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο βασιλιά έχει καταρρεύσει ψυχικά και σωματικά με το θάνατο τη μητέρα του, Βασίλισσα Ελισάβετ τη Δεύτερη. Οι γιατροί κάνουν λόγο για τεράστια κρίση που θα πρέπει να ξεπεράσει, ενώ σύμφωνα με, με υπαλλήλου και άλλε πηγέ από το παλάτι, ο Κάρολο πάσχει από κατάθλιψη και είπε στη γυναίκα του Καμίλα ότι η νέα του ζωή είναι πολύ δύσκολη για αυτόν, είναι κουρασμένο και πανικόβλητο για το τι περιμένει ω βασιλιά θέλοντα να ελαφρύνω λίγο το, το κλίμα τη συζήτηση, έχει κι άλλο, έχει και ψωμί κι άλλο τα λοιπά, να σα πω ότι κούρασε! Μιλάμε! Αλλάζει στυλού, τη λέει την άλλη φορά, έτσι, σηκώνει το μόνο μπλάνκ το στυλό και κάνει, έλα, τρέχει. Damn it! I hate those pants, Could you please give me another one? Λίγκουαφών, έτσι λοιπόν. Και βάζει υπογραφέ. Κούρασε! Σου λέει, έβγαλα τρίτη παρανυχίδα στο δεύτερο δάχτυλο γιατί έβαλα 7 υπογραφέ. Τέλο πάντων, μέσα με τόση. Μα στο μπέσος, go cloud, ο άλλο έγραφε διαλεκτική, ήθελε διαλεκτικό, το άλλο ε, έχει προβλήματα που θα γίνει ο βασιλιά. Σύμφωνα πάντα με τη Λεματίν, η βασιλεία του Καρόλου ενδέχεται να είναι μία από τι συντομότερε των τελευταίων 200 ετών. Αχ, μη μου το λε. Αχ, μη μου το λε. Τα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζει ο νέο βασιλιά δεν είναι μόνο ψυχολογική φύσεω, καθώ ο 73χρονο τώρα τον κάνουν μέσα σε 10 μέρε, τον κάνουν 73. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φτάσει 77. Λοιπόν, ο 73χρονο Κάρολο εμφανίζεται με πρισμένα κόκκινα χέρια σε πολλέ φωτογραφίε. Όντω. Αλλά αυτό εγώ παιδιά το ξέρω ω ουρικό οξύ. Και εδώ φίλη μου κάποιο κάποιος είπε για ουρικό οξύ και έτσι είναι. Άμα πα να είμαι στο μέτικο κάτω στο κιάτο να τρώσει, που δεν, υπά... δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα ακόμα. Αν τρως 75 κοτόπουλα με την πέτσα και το λεμονάτι να σώσνα και έχει ουρικό οξύ και τρως και ντομάτα, θα σου γίνει το, το πόδι μπαλόνι. Λοιπόν, όπως εξηγούν οι γιατροί, τα κόκκινα και πρισμένα δάχτυλα μπορεί να υποδηλώνουν είδημα που είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας. Αν η καρδιά του είναι αδύναμη, το αίμα δεν διοχετεύεται στα άκρα. Λοιπόν, έχει και ένα κομμάτι από το... ας πούμε το... τα γαλλικά... Ο Βασιλιά ε, λοιπόν δεν είναι καλά και ο πρίγκιπας Βίλιαμ έχει ήδη ενημερωθεί με, για την κατάσταση σύμφωνα πάντα με το άρθρο. Οι γιατροί είπαν στο Βίλιαμ να είναι έτοιμο. Και αυτό κούρασε. σε Τσέ σε... τη γυναίκα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανένα Είμαι Βασιλιά. Είμαι Βασιλιά. Είμαι Βασιλιά. Βάζω υπογραφέ. Βάζω υπογραφέ. Είμαι Βασιλιά. Κούρασε. κούρασε. Η βασιλεία του Καρόλου θα είναι μία από τι συντομότερε των 200 ετών. Ακόμα και πριν από το θάνατο τη βασίλισσα, η υγεία τη ήταν ήδη ανησυχητική για του ίδιου λόγου. Πράγματι, ε, από το 2019 είχε πρισμένα χέρια και τα δάχτυλά του ήταν πηγή ανησυχία. ότι τυπά που είχε έρθει εδώ πέρα στην πλατεία τη Αγία Ειρήνη και έλεγε: Δώστε μου χάρτινο καλαμάκι. Αυτό που προσέχει την ζωή του. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε ένα συνοθήλευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε ένα βασιλιά που είναι κούτσαυλο έναν πρωθυπουργό που είναι πιο πλούσιος από τον βασιλιά, που κάποτε ήταν ο πιο κρατέος του κόσμου, ο βασιλιάς, ε, ο οποίος ε, είναι πάκι, έτσι, πανηγυρίζουν εδώ στην Εσχύλου κάτω οι πάκιδες και οι Ινδοί και τα λοιπά, ε, και ζούμε ίδια στιγμές με τον Μάικλ Δουκάκης, Μάικλ Δουκάκης, Δουκάκης, με την Ολύμπια Δουκάκης, έτσι, που λέγαμε πόπο θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μάικλ Δουκάκης, με σ, για να τα δόντια. Έχει φάει φασολάδα, α πούμε, σ, φ, ας, ολλάδος, σ έτσι με, όχι νυν, σου. Οπότε κυρίε και κύριοι, αν έχετε γράψει ένα κουστούμάκι για την ορκομοσία του Καρόλου και ετοιμάζεστε εκεί το Μάιο που λέγανε στι 15 Μαου, τι γίνεται στα γενέθλια του Κασταμονίτη. Θα υπάρχουν γενέθλια το 2023. Πού θα είναι ο Κασταμονίτη το 2023 και άλλα πολλά στη συνέχεια στην οποία τραπώ. Λοιπόν, και τελειώνουμε και αυτό το θέμα. Και επειδή αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα που θα σα πω τώρα, το τρίτο θέμα Τη σημερινή εκπομπή, εμεί τα κάνουμε όλα σε μία εκπομπή. Έτσι είναι: part 1, part 2, part 3. Δεν κάνουμε διαφημίσει και λέμε ακριβώ όπω λέει και ο, ο που τον πάω πάρα πολύ ο Βασιλόπουλο από τη Μηχανή του Χρόνου. Στο επόμενο μέρο, λοιπόν, στο επόμενο μέρο, bonus, έτσι bonus. Στην τιμή των δύο παίρνει ένα, θα σα πω μία αναφορά σε μία ε, είδηση η οποία αναπαράγεται κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει και σαν άρθρο στην οποία Τραπώ και δεν είναι άλλη από, τις, από την ομιλία Παύλα αναφορά, ανακοίνωση του ξενοφόντα Ζολότα στα αγγλικά με ελληνικέ λέξει. Στην πραγματικότητα είναι δύο, αλλά λέγεται ότι είναι η ίδια σε δύο διαφορετικά μέρη. Ο ξενοφόνο Ζολότα, άνθρωπο που έφτασε 100 χρονών, που ήταν διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, τα χαρτονομίσματα τη περίοδου 60-68 ήταν με την υπογραφή του. Ε, αντικατέστησε το τον Γαλάνη, ο οποίο τον αντικατέστησε νομίζω και κατά τη διάρκεια τη Χούντα, ο οποίο έγινε και υπηρεσιακό πρωθυπουργό κτλ. Αδερφό του Ζολότα με τα κοσμήματα, με πολύ λεπτά αισθήματα σαν οικογένεια, Πέρα των οικονομικών γνώσεων που είχε, ο Ζολόπουστα ήταν ένα πολύ μορφωμένο άνθρωπο, ακαδημαϊκό, με λατρεία για την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι αυτό που είχε δικαίωμα, αν ζούσε σήμερα, να γράψει διαλεκτική, πιτσαπίδουλα, τσιμπουκί, έτσι, μπουκίτσι και τσιμπουκί και τέτοια πράγματα κτλ. οικονομολόγος, αποφύτησε στην αρχή από τη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνέχεια πήγε και σπούδασε οικονομικά στην Εμπορική Σχολή τη Λειψία και πολιτικέ επιστήμε στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Από τα 24 του είχε πάρει ήδη έδρα στο οικονομικό δίκαιο του Πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη. Και σύντομα ανέλαβε και θέση στην οικονομία. Ήταν επί σειρά ετών διοικητή Τράπεζα Ελλάδο και έγινε ο πρωθυπουργό που έκανε, έγινε στην οικομενική κυβέρνηση του 1989. Πέρα των οικονομικών γνώσεών του, ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος ένα πολύ μορφωμένο άνθρωπο, με στην ελληνική γλώσσα. Η ομιλία γίνεται στι 26 Σεπτεμβρίου του 1957 και ξαναεπαναλαμβάνεται ξανά πάλι στην Ουάσιγκτον στι 2 Οκτωβρίου του 1959. <coughs> το ιδιαίτερο είναι ότι σε όλη την ομιλία χρησιμοποίησε λέξει που είχαν ελληνική προέλευση και χρησιμοποιούνται στα αγγλικά. Δεν έφερα σήμερα λεξικό, έχω και το Webster Encyclopedia Edition, το οποίο είναι το Webster το, το, το λεξικό. Ε, 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 επίπεδου, μάλλον η έκδοση η εγκυκλοπαιδική, αλλά οφείλω να σας πω ότι θα μείνετε άναυδοι, θα διαβάσω την ομιλία και θα μείνετε άναυδοι και θα σας πω μετά κάποια στοιχεία. Ε, μάλιστα, η συγκεκριμένη ομιλία έχει γίνει πρωτοσέλιδο στους New York Times και στη Washington Post, ενώ όλοι οι σύνεδροι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείνανε μαλάκες, δεν δηλαδή μείνανε Σπίτσλε. Λοιπόν, θα πω την ομιλία και θα σταθώ σε συγκεκριμένα πράγματα μετά. Καλό θα ήταν και φρονώ ότι επειδή όσοι είστε στην, ε, πώς το λένε, στην Πρεμιέρα γράφετε αυτά, καλησπέρα, κάνει α πούμε ένα θέμα για τον Καζατζίδη και τέτοια πράγματα. Λοιπά, λίγο να παρακολουθήσετε την ομιλία γιατί θα χάσετε και την ωραιότητα τη επιστολή αυτή τη ομιλία, η οποία υπάρχει όπω σα έχω πει. Αν ψάξετε ξενοφόνου ζωλότα μέσα στην Ενωπέα Τραπώ το site μου και μπαίνετε αν είστε από κουφέ χώρε να γεμίσω και όλε, περίεργε τα λοιπά. Λέει ο άλλο, ξέρω εγώ, είμαι από τη... που, είπε, ο άλλο ότι είναι από την Παραγουάη. Μπε ρε μεγάλη την Παραγουάη μέσα στην Ενωπέα Τραπώ να βάλω μια σημαία καινούργια. Λοιπόν, αυτό που θα σα διαβάσω είναι αγγλικά. Καλά αγγλικά λέω ότι ξέρω. Κάποιοι βέβαια λένε ότι ξέρω χάλια. Η προφορά μπορεί να είναι χάλια, τα λοιπά, αλλά in our free with flowers around και με δόντια μια χαρά καθαρισμένα, δεν μου λείπει κανένα, τσεκαρισμένα όλα 32 τα έχω. Έτσι, 32. Και 3, 35. Κύριε, I have guys the archons of the Panethnic Nomismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies. Although there is an episode of cacophony Of the τράπεζα with Hellas, with enthusiasm, with dialogue and synagones, at the synods of our didymous organizations, in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems, such as the numismatic plethora, generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch but to my thesis we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a panethnic and hypocritical economical synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologues. I emphasize my ευχαριστήρια to you, Kyrie, to the Evgenic and generous American ethnos, and to the organizers and the protagonists of the Amphictomy and Gastronomy Symposia. Η δεύτερη ομιλία, η οποία είναι μικρότερη και ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου του 1959, λέει «Κύριε, η τσεζέως ανάθεμα on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the skila and the nomismatic plethora and the caribdis of the economic ananimia it's not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethoristic cryptoplethoristic cryptoplethoristiki although they emphatically stigmatize nomismatic plethora energize it through their tactics and practices αν θέλετε να σα κάνω μια μετάφραση, είναι ένα κείμενο το οποίο ξεκινάει και λέει η πρώτο πρώτο μέρο, κύριε. Ευλογώ του άρχοντε του Πανεθνικού Νομισματικού Θησαυρού και τη Οικουμενικής Τράπεζα για την ορθοδοξία των αξιωμάτων του, μεθόδων και πολιτικών, παρόλο που σε αυτό το επεισόδιο υπάρχει μια κακοφωνία σε σχέση με την Τράπεζα τη Ελλάδο. Με ενθουσιασμό ε, κάνουμε διαλογισμό και συναγωνιζόμαστε στι συνόδου των, των δίδυμων οργανισμών που υπάρχουν, στα οποία τα πολυμόρφικα οικονομικά σχέδια, δόγματα και ιδέες αναλύονται και συνθέτονται. Η κριτική, τα κριτικά μας προβλήματα, όπως η νομισματική πληθώρα, δημιουργούνται και μας δημιουργούν κάποια αγωνία και κάποια μελαγχολία. Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αλλά σύμφωνα με τη θέση μου, έχουμε το δυναμισμό να προγραμματίσουμε θεραπευτικές μεθόδους, όπως η προφύλαξη από το χάος και την καταστροφή. Εν παραλληλία, ένας πανεθνικός μη υποκριτικός οικονομικός συνεργονισμός και αρμονία στην δημοκρατική μας εποχή, στο δημοκρατικό μας κλίμα, είναι βασικός. Ζητάω την απολογία μου προς εσάς, ή μάλλον ζητάω συγγνώμη για τον εκεντρικό μου μονόλογο. Ε, 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 με έμφαση δίνω την ευχαριστήριά μου σε εσάς, κύριε, στον ευγενικό και γενναίο αμερικανικό έθνος και ως τους οργανωτές και πρωταγωνιστές αυτής της αφρικτιονίας και της γαστρονομικής συμποσίας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, στις 2 Οκτωβρίου του 1959, λέει «Κύριε, είναι το ανάθεμα του, του Δία στην εποχή μας για το δυναμισμό των οικονομιών μας και την αποκαθήλωση των οικονομικών μεθόδων και πρακτικών που πρέπει να αγωνιζόμαστε μεταξύ τη κύλα τη νομισματική πληθώρα και τη χάριβδη τη οικονομική ανεμία. Δεν είναι η δικιά μου ιδιοσυγκρασία να είμαι ειρωνικό ή σαρκαστικό, αλλά η διάγνωσή μου είναι ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι λίγο κρυπτοπληθωριστική, δηλαδή να μην εμφανίζουν τον πληθωρισμό. Παρόλο που εμφατικά στιγματίζουν τη νομισματική πληθώρα και ενεργούν με αυτέ τι τακτικέ και αυτέ τι μεθόδου. Ο άνθρωπο τα είπε Όλα. Προσπαθώ να βρω μια Ισπανικής καταγωγής λέξη. Προσπαθώ να βρω μια Γαλλικής καταγωγής λέξη. Προσπαθώ να βρω μια Ιταλικής καταγωγής λέξη. Προσπαθώ να βρω μια Αραβικής καταγωγής λέξη. Μια ρωσική, Μια Ολλανδικής. Έστω ένα μίγμα πορτογαλικών. Βλέπω ένα λόγο, ένα μεστό λόγο, όπου ακόμα και τα is, to, the και τα λοιπά αναφερόντουσαν στενογραφικά, είτε ήξερε ελληνικά κάποιος, είτε ήξερε αγγλικά, θα μιλούσε μόνο τον κόσμο. Αναρωτηθήκατε ποτέ αν έρθουν ποτέ εξωγήινοι εδώ πέρα μέσα και κατέβουν κάτω, ποια γλώσσα θα ξέρουν. Όλοι μας θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά μας να μάθουν κάποια γλώσσα. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, κινέζικα. Ρώσικα, οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά μα. Ελληνικά. Ελληνικά πρέπει να μάθουν τα παιδιά μα. Για τα παιδιά μα, αν μάθουν ελληνικά, ξέρουν τα πάντα. Πραγματικά ξέρουν τα πάντα. Αυτέ είναι οι επιστολέ. Αυτή είναι η αξία τη ελληνική γλώσσα. Και στο σημείο αυτό θέλω να σα ευχαριστήσω. Μεστά, σωστά, ωραία, ωραίοι Έλληνε. Είπαμε τρία θέματα. Ούτε αντιδικία, ούτε ε, μη διαλεκτικότητα, ούτε διαλεκτική, ούτε τίποτα τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανταπόκριση στη συνδρομητική εκπομπή που τελείωσε πριν από δύο ώρες περίπου, στις 9 η ώρα την απελευθέρωσα. Για αύριο θα έχουμε ένα θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το δουλεύω και πιθανόν ε, θα είναι μια γέφυρα με τα ήδη θέματα που υπάρχουν. Ε, ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που είναι Τετάρτη δεν ξέρω αν το Σάββατο η εκπομπή θα περιλαμβάνει Σαφώς θα είναι κάτι στο χώρο της αναζήτησης και όχι η καθημερινότητα Αν θα περιλαμβάνει το τρίτο μέρος της εξαφάνισης του, του ερευνητή ή αν θα είναι κάτι άλλο Και μέχρι αύριο να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων Όπως το λέει και ο Ροζολώτας Κύριε, κύριε I, πώς το λέει, κάτσε γιατί δεν το θυμάμαι έπαιξω I have Your subscriptions, έτσι. Να το πω και λίγο εξαντόντω, ζωλότα ε, κύριε, κυρίε και κύριοι. I have your subscriptions, your εγγραφέ to my channel. Να τα πω και λίγο τσίπρα, έτσι. And if you like this, uh, this uh, video, please uh, hit this uh, like or not dislike, like in order to be up to tassis, όχι to tassis, to tassis, έτσι. How from here morning morning, my darling, και slow the very much oil, και όπω ή έλεγαν σήμερα και στα πολύ ωραία πολύ ωραία Greek sayings in English που υπάρχει ένα ένα group τα λοιπά My gym, my gym, you closed my home. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.